Κανονικά στις θέσεις τους θα βρίσκονται οι υπάλληλοι του Δήμου της Αλεξανδρούπολης την ημέρα των εκλογών. Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη φροντίσει να είναι όλα έτοιμα για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα κατά τη διαδικασία. Συνολικά, στο διευρυμένο Δήμο Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσουν 160 εκλογικά τμήματα. Πανέτοιμος, δηλώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να διασφαλίσει πως όλα θα κυλήσουν ομαλά κατά την επερχόμενη εκλογική διαδικασία. Τα εκλογικά τμήματα θα είναι 87 στην Αλεξανδρούπολη, 26 στις Σφαίρες, 10 στην Τραϊανούπολη και 1 για τους ετεροδημότες. Ναι, να πω ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, πάντα στα πλαίσια της εμπειρίας που έχει από προηγούμενες εκλογές, έχει κάνει όλες τις ενέργειες εκείνες, ούτως ώστε στις 6 Μαΐου, η μέρα των εκλογών, να μην παρουσιαστούν προβλήματα ή αυτά που θα παρουσιαστούν να είναι ελάχιστα και βέβαια πάντα στην κατεύθυνση να επιληθούν. Το ζήτημα των ετεροδημοτών απασχόλησε αρκετούς και προβλημάτισε τους εν λόγω ετούντες, οι οποίοι ανέρχονται σε 297. Από αυτούς θα ψηφίσουν μόνο οι 110 σε ξεχωριστό εκλογικό τμήμα, με τους υπόλοιπους πρακτικά να απαλλάσσονται από την εκλογική διαδικασία, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ένα τμήμα είναι ετεροδημοτών, γιατί όπως ξέρετε, για να δημιουργηθεί τμήμα ετεροδημοτών χρειάζεται τουλάχιστον 40 άτομα από την ίδια εκλογική περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μόνο τμήμα, παρόλο ότι υπάρχουν 297 περίπου αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν οριστεί από το Δήμο γύρω στα 160 άτομα. Είναι 124 αγγελιοφόροι, όσοι δηλαδή και τα εκλογικά τμήματα. Είναι ένας αριθμός συνεργείων που θα προετοιμάσει τα εκλογικά τμήματα και βέβαια οι υπάλληλοι εσωτερικοί εδώ μέσα στην υπηρεσία. Οι ερευνητές θα εξυπηρετηθούν σε ένα εκλογικό τμήμα, το οποίο θα οριστεί μέσα από ανακοίνωση που ήδη στις 3 του μηνός θα ανακοινωθούν, θα τυχοκοριθούν σε διάφορα μέρη της πόλης. 297 κάνανε αιτήσεις για ερευνητές, αλλά όπως σας είπα θα ψηφίσουν περίπου 110 σε ένα εκλογικό τμήμα. Οι υπόλοιποι δεν θα ψηφίσουν και ούτε έχουν και την υποχρέωση και τις ευθύνες να πάνε στον τόπο να ψηφίσουν εκεί που είναι οι γραμμένοι. Ο Δήμος συνολικά θα απασχολήσει 160 άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν σε όλο το φάσμα των εργασιών της εκλογικής διαδικασίας την 6η Μαΐου. Μπορείς να μην ψηφίσουν, δεν φέρνουν καμία ευθύνη δηλαδή.